Πάμε τώρα να ανοίξουμε τη συζήτηση για την υπόθεση Νοβάρτης με τους συναδέλφους μας. Γιώργος Μιχαηλίδης παραμένει εδώ. Φίβος Κλαβιανός έχει προσθεθεί στην παρέα μας. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, βλέπουμε ότι κάθε μέρα αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Έτσι, έχουμε έγγραφα που αποκαλύπτουν καταθέσεις ή φερόμενες ως καταθέσεις Μανιαδάκη σε εισαγγελείς για εκβιασμούς Στουρνάρα. Τον κύριο Μανιαδάκη τώρα να λέει τα αντίθετα και ότι αυτό δεν το είπε ποτέ. Γενικώς δεν πλήττουμε με αυτήν την ιστορία, Φίβο. Να τα βάλουμε σε μια σειρά όμως, γιατί κάθε μέρα πρέπει να ξεκινάμε από την αρχή αυτή την υπόθεση. Η οποία αρχίζει να αποκτά χαρακτηριστικά φεδρότητας, αλλά δεν είναι φεδρή, θα τα καλύψω σε αυτό στο τέλος. Λοιπόν, πρώτον, έχουμε τον κύριο Στουρνάρα να απαντάει, να την πέφτει με ένα ζώρικο τρόπο, θα λέγα κιόλας, στο έγγραφο, δηλαδή στους τρεις εισαγγελείς, όχι στο Μανιαδάκη. Αυτό έχει μια σημασία γιατί, όπως είπαμε, είναι τρεις εισαγγελείς. Δηλαδή, όταν τρεις εισαγγελείς υπογράφουν ένα έγγραφο. Δεν είναι απλά. Δηλαδή, ένας διεφθαρμένος αγγελέας να βρεθεί, αλλά τρεις είναι εύκολο. Εξάλλου, υπάρχει σήμερα απόφαση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας, η οποία απαντάει σε δημοσιεύματα που αναφέρονται σε συνάδελφό τους, λέγοντας να μην γράφουν ότι είναι ήδη κατηγορούμενος, κατηγορούμενοι για την ακρίβεια, γιατί δεν είναι και τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Αναφέρονται στην κυρία του Λουπάκη, η οποία είναι μία από τους τρεις που υπογράφει το εν λόγω έγγραφο. Άρα, εμέσως απαντάνε και στον κύριο Στουρνάρα η Ένωση Εισαγγελέων. Τώρα για τον κύριο Μανιαδάκη, έχει πει ο άνθρωπος τα πάντα και τα αντίθετά τους. Προφανώς είναι μπλεγμένος μέχρι το λαιμό σε αυτή την υπόθεση. Φοβάται ακόμα και τον ίσιο του πια. Και δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή το τι λέει. Οι αρχικές του καταθέσεις ίσως έχουν. Αυτό το κουβάρι θα το ξεμπλέξουν άλλοι που είναι καταλληλότεροι. Ο κύριος Τσοβόλας τώρα. Ο κύριος Μανιαδάκης, ο οποίος να θυμίζουμε ήταν σύμβουλος του κυρίου Γεωργιάδη, ήταν υπουργός υγείας. Ήταν σύμβουλος του κυρίου Γεωργιάδη, ήταν στην αρχή προστατευόμενος μάρτυρας, μετά αποκαλύφθηκε, μετά πήγε να το σκάσει στο εξωτερικό, μετά έχει αλλάξει καταθέσεις του. Είναι βίος και είναι αν ένα πρόσωπο. Όπως τα πάντα και τα αντίθετα. Πρωταγωνίστησε ο κύριος Βαρουφάκη στο εξάμεινο του κυρίου Γαβρά. Αν δεν πρέπει κάποιος να πρωταγωνιστήσει, τουλάχιστον στην διερεύνηση της Νοβάρτης, θα είναι ο κύριος Μανιαδάκης. Για τον κύριο Τσοβόλα τώρα. Ναι. Ο κύριος Τσοβόλας είπε κάτι, έφερε ένα νέο στοιχείο, ότι προστατευόμενοι μάρτυρες έχουν καταθέσει και στο FBI, στη ΣΥΠΑ, στη διερεύνηση την εκεί του σκανδάλου πριν από ένα-δύο χρόνια. Mm-hmm. Αυτό τους δίνει άλλη βαρύτητα. Ναι. Δεν είναι τόσο φεδρά πρόσωπα όπως τα περιγράφει η Νέα Δημοκρατία και το Κοινάλ. Και δεύτερον, είπε ότι αυτή η υπόθεση θα γυρίσει μπούμεραγκ στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ακριβώς που λέγαμε και εμείς χτες. Γιατί? Γιατί ενώ η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει ένα μεγενθητικό φακό στην υπόθεση, υποτίθεται για το θέμα της Κεβορίας, επειδή υπάρχουν νέα στοιχεία για την κατεξοχήν υπόθεση, για την υπερτιμολόγηση, ξαφνικά ο μεγενθητικό της φακός φωτίζει το σημείο που δεν θα ήθελε, δηλαδή την ουσία του σκανδάλου. Και για να καταλήξω αυτό που έλεγα από την αρχή, ότι είναι πολλά αυτά που κουβεντιάζουμε, αλλά τελικά το ότι τα κουβεντιάζουμε ακόμα σημαίνει ότι αυτή η υπόθεση είναι μεγάλη. Και δεν είναι απλή, δεν έχει τελειώσει, δεν έχει κλείσει. Δεν έχουν κλείσει όλοι οι φάκελοι. Υπάρχουν πράγματα που περιμένουμε να δούμε. Ποιος είναι ο λογαριασμός πολιτικού προσώπου, ποιος είναι δηλαδή το πολιτικό πρόσωπο για τον οποίο έχουμε λογαριασμό, τον οποίο δεν έχουμε παραλάβει επειδή έχει δοθεί με παράνομο τρόπο. Και τι θα γίνει με αυτόν. Όλα αυτά δεν τα περιμένουμε. Εγώ δεν μπορώ να καταδικάσω κανέναν, αλλά δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι γίνει σκευωρία. Δεν είμαι όμως ακόμα σίγουρος ότι δεν υπάρχει ευθύνη πολιτικών προσώπων. Γιώργο, το μόνο βέβαιο είναι ότι μιλάμε για μια μεγάλη υπόθεση, έτσι. Ναι. Θα τα πάρω λίγο από το τέλος, από αυτά τα οποία σχολίασε προηγουμένως ο Φίβος. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε ο κύριος Τσοβόλας σχετικά με τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες οι οποίοι έχουν καταθέσει το FBI. Διότι σήμερα είδαμε δύο εισαγγελείς, οι οποίοι είναι από τον Αριοπάγο, να ζητούν από το FBI να πιστοποιήσουν το κατά πόσο αυτό ισχύει, πότε είπαν, τι είπαν, διότι αυτό ανοίγει το δρόμο προκειμένου αυτοί οι προστατευόμενοι μάρτυρες να μην είναι προστατευόμενοι στην Ελλάδα, εφόσον υπό κάποιες συνθήκες στην Αμερική. Εκεί έχουν συζητήσει, έχουν μιλήσει για τη συγκεκριμένη υπόθεση ή έχουν μιλήσει κάτω από κάποια πίεση για να λάβουν κάποια ανταλλάγματα, κάποια προστασία ή οτιδήποτε άλλο, τότε δημιουργούνται οι καταλληλότερες συνθήκες για την Ελλάδα να μην θεωρούνται προστατευόμενοι και να πάνε να καταθέσουν είτε στη δικαιοσύνη είτε στην προανακριτική και προκαταρκτική. Αυτό δηλαδή που τους θεωρεί αξιόπιστους ομάρτυρες και τους κάνει προστατευόμενους το FBI και η ΕΥΠΑ, τέλος πάντων, ποια υπηρεσία είναι εκεί,
Εμείς θα τους αποκαλύψουμε. Εγώ σου λέω ότι είπαν οι εισαγγελείς. Εγώ μπαίνω μέχρι ένα σημείο στα νομικά και στα δικαστικά, διότι είναι το πεδίο δόξης λαμπρών για να πούμε παρόλες. Εγώ σου μεταφέρω τώρα το ρεπορτάζ τι είπαν οι εισαγγελείς. Τι ζητούν. Μετά επιστρέφουμε στον κύριο Μανιαδάκη. Συμφωνώ με τον Φίβο. Δεν θα μπω στην σπέκουλα του να συζητήσω το κατά πόσο είναι εμπλεγμένος ή όχι. Δεν το γνωρίζω αυτό. Μπορώ όμως να πω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον η υπόθεση με τις υποτιθέμενες απειλές. Διότι αυτό το οποίο σου συζήτησα και πριν βγούμε στον αέρα είναι ότι εμένα μου κάνει πραγματικά τρομερή εντύπωση το εξής. Ότι ένας προστατευόμενος μάρτυρας, μιλάμε 2, 3, 5, 10, 50 εισαγγελείς, τους έχει πει κάποια πράγματα. Κάποια στιγμή τους καλεί στο τηλέφωνο και τους λέει: δέχομαι απειλητικά τηλεφωνήματα για την οικογένειά μου, για μένα φοβάμαι, μου λένε θα με τσακίσουν, θα με σκοτώσουν, το οτιδήποτε. Και υποτίθεται αυτά τα εξτομεί ο κύριος Τουρνάρας. Και έρχεται μετά ο κύριος Τουρνάρας και λέει: αυτοί οι εισαγγελείς γνώριζαν αυτά τα πράγματα. Και το μόνο που του είπαν ήταν καλή τύχη. Δεν κίνησαν κάποιες διαδικασίες, αυτεπάγγελτα, το οτιδήποτε, να με καλέσουν ή τουλάχιστον έστω να με καλέσουν να με ρωτήσουν. Δεν δημιουργεί ένα συμβίβαστο ή τουλάχιστον οι ίδιοι δεν φαίνεται ότι εν αγνία τους έχουν αφήσει μία έκνομη πράξη να γίνει με την απειλή ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί κάποια στιγμή για τον κύριο Μανιαδάκη να έχει πρόβλημα για την υγεία του ή για την οικογένειά του. Εδώ και μαζί και με την προσωπικότητα του κύριου Μανιαδάκη δημιουργείται ένα περίεργο κοκτέιλ το οποίο προσωπικά δεν βγάζω άκρη. Μου φαίνεται ότι αυτό το κομμάτι της ιστορίας είναι λίγο φεδρό και καλό θα ήταν και η δικαιοσύνη να το δει εσωτερικά πώς δημοσιεύει τέτοια έγγραφα, τι έγγραφα είναι αυτά και από πού προκύπτουν αυτές οι πληροφορίες. Διότι ακόμα και αν το είπε ο κύριος Μανιαδάκης, και εδώ έρχεται αυτό που είπε ο Φίβος, ότι ο κύριος Τουρνάρας δεν μίλησε για τον κύριο Μανιαδάκη, ίσως σε ένα βαθμό μπορεί να μην ήθελε να δώσει καν αξία σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μανιαδάκης. Και να τον αφήσει εκτός κάδρου, θα σου έλεγε ένας φιλίποπτος. Σωστά. Έχουμε δύο επιλογές. Μία είναι εκτός κάδρου, η άλλη είναι ότι δεν δίνουμε καμία σημασία. Είναι αυτό που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, ότι ποιος το είπε αυτό, δεν έχει καμία σημασία. Διότι το ζήτημα προκύπτει όχι από αυτά που είπε ο κύριος Μανιαδάκης, από τους συγκεκριμένους εισαγγελείς δικαστικούς που υπέγραψαν ένα τέτοιο χαρτί. Τι γίνεται στην συγκεκριμένη υπόθεση. Υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτό που είπες. Θα το θέσω ως ρητορικό ερώτημα για να καταλάβουμε τελικά, γιατί τώρα το συνειδητοποιώ, πώς αυτή η υπόθεση λειτουργεί. Αν ήσουν εισαγγελέας, με όλη αυτή την παράθεση που έχει υπάρξει, με τις απειλές ότι θα γίνει δίωξη για σκευωρία, όπως και έγινε, ενώ τελικά αυτοί οι άνθρωποι διερευνούσαν την υπόθεση. Και ενδεχομένως να μην έχουν βρει στοιχεία για τους 7 και να τους ψάχνουν για όλα αυτά. Θα τολμούσες να καλέσεις τον Στουρνάρα και να του κάνεις δίωξη επειδή ένας μάρτυρας είπε ότι τον απειλούσε. Και ρωτάω εγώ τώρα, τελικά μπορούμε σε αυτή την κοινωνία να ψάχνουμε και τον Στουρνάρα. Μπορούμε να ψάχνουμε και τον Γεωργιάδη. Εγώ δεν ξέρω αν είναι αθώοι άνθρωποι. Εμένα μπορούν να με ψάξουν. Και δεν θα φοβηθούν ότι θα του απειλήσω. Αλλά αν ήσουν στη θέση του εισαγγελέα. Και είχε δει ο Μανιαδάκης και στο λέγε αυτό. Θα έλεγε στον Στουρνάρα, για έλα εδώ. Θα γινόταν την άλλη μέρα χαμό από την αντιπολίτευση, από τα μίντια απ' όλα. Θα σου απαντήσω. Και δεν λέω ότι αυτό είναι απόδειξη ότι έχει συμβεί αυτό. Το δέχομαι. Τελικά. Το ότι γίνεται η δίωξη για την σκευωρία, ενώ δεν έχει τελειώσει η έρευνα της υπόθεσης της βασικής, είναι προβληματικό. Θα σου απαντήσω ως εξής. Υπάρχουν κάποια επαγγέλματα στις κοινωνίες, τα οποία δεν είναι επαγγέλματα, δεν είναι λειτουργήματα. Ένα από αυτά είναι εντάξει. Οι δικαστές. Το άλλο είμαστε, για παράδειγμα, εμείς οι δημοσιογράφοι. Και εμείς άνθρωποι είμαστε και αυτοί άνθρωποι. Και εμείς άνθρωποι είμαστε. Υπάρχουν πάρα πολύ λαμπρά παραδείγματα, τόσο στη δημοσιογραφία όσο και στο δικαστικό σώμα και εντός Ελλάδος και στο εξωτερικό, ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν φοβηθεί και έβαλαν μπροστά την ιδιότητά τους, έβαλαν μπροστά το ποιοι είναι, το τι ασκούν και αν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν το έκαναν γιατί φοβήθηκαν, δημιουργείται ένα ζήτημα, μια πολύ ωραία αφορμή από αυτό το οποίο λέει ο Φίβος, ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και κακώς βρίσκονται εκεί. Αν έχουν τους πολίτες σε διαφορετικές κατηγορίες. Που δέχονται πιέσεις. Όταν ακούνε έναν άνθρωπο όπως ο Μανιαδάκης που τον ελέγχουν σε πολλά επίπεδα, πώς ακριβώς στέκει ο λόγος του, να λέει κάτι για τον Στουρνάρα, δεν είναι απλό ξέροντας τη θύελα που θα ξεσηκωθεί να κάνουν αυτό το βήμα. Τελικά κάθε πίεση παίζει το ρόλο του, θέλω να πω. Και τελικά η πίεση μέγιστη ότι έχετε στήσει σκευωρία, εσείς που ψάχνετε την υπόθεση, είναι δυσκαλυφία, είναι unfair. Είναι λεκές στους θεσμούς. Μιλάμε για έμεση πίεση τώρα, διότι αν μιλάμε. Μια τεράστια έμεση πίεση. Εντάξει, θα λογοδοτήσουν οι δικαστές, οι οποίοι τότε λαμβάνουν υπόψη και την κοινή γνώμη. Διότι οι δικαστές δεν μπορούν να λαμβάνουν υπόψη καμία κοινή γνώμη. Η άλλη κάνει τη δουλειά της τώρα και τα δημοσιεύματα τη γράφουν ότι είσαι ήδη κατηγορούμενη. Δεν είναι αυτά που μας λες. Όλοι κρίνονται. Είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα στο παιχνίδι είναι και κάτι άλλο. Ότι και χθες πρώτο θέμα ήταν η Νοβάρτης και οι δηλώσεις Γεωργιάδη και όλα αυτά την ώρα που η κυβέρνηση πόνταρε πολλά, υποτίθεται, στην ψήφιση ενός αναπτυξιακού νόμου,
ο οποίος μάλλον πέρασε στα ψηλά. Αναρωτιέμαι αν όλος αυτός ο προβληματισμός, ότι δηλαδή η υπερέκθεση και οι συνεχείς δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη επισκίασαν αυτό το βήμα της κυβέρνησης, είναι αυτό ακριβώς το οποίο είδαμε όλοι σε αυτήν την περίφημη φωτογραφία που απαθανάτησε την Ντόρα Μπακογιάννη να κοιτάει με έναν έτσι κάπως περίεργο τρόπο τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι από τις περιπτώσεις, νομίζω, εμείς τη βλέπουμε τη φωτογραφία, αυτό που λέμε χίλιες λέξεις, ίσως και παραπάνω προκειμένου. Εντάξει, Γιώργο, εγώ προσωπικά θα σου πω ότι χίλιες λέξεις είναι πάρα πολλές για τη δημοσιογραφία, είναι φλιαρία και δεν βγάζεις κανένα συμπέρασμα. Ναι. Τουλάχιστον οι αρχές δημοσιογραφίας λένε πες αυτό που πρέπει να πεις στην είδηση με όσο δυνατόν λιγότερες λέξεις για να την καταλάβουν όλοι. Δεν θα βγάλω κάποιο συμπέρασμα τη φωτογραφία, αλλά έχει ενδιαφέρον, αν θες, να πούμε για το παραπολιτικό αυτή τη φωτογραφία, που είναι η συνέχεια. Τουλάχιστον το ρεπορτάζ λέει σε ένα βαθμό ότι έγινε ένα λάθος στο uploading, δηλαδή ήταν στο κινητό ή στον υπολογιστή και τα δύο φωτογραφικά ντοκουμέντα και αυτή η φωτογραφία και αυτή η οποία ανέβηκε μετά το τρολάρισμα, ναι, ότι έτσι περιμένει μια Ελληνίδα μαμά τον γιο της που της λέει θα γυρίσω 11 η ώρα, ανέβηκε η πρώτη κατά λάθος και στο τέλος μόλις έγινε αντιληπτό τι έχει γίνει, ανέβηκε η σωστή η οποία έπρεπε να ανέβει. Πάντως, φύγω ο προβληματισμός ότι χθες πέρασε στα ψηλά η σύσκεψη Μητσοτάκη με τους τραπεζίτες, η εξαγγελία ότι παγώνει ο ΦΠΑ στην οικοδομή και ολόκληρο το αναπτυξιακό νομοσχέδιο παραμένει στο τραπέζι και στη συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Δεν είμαι ήδη μόνο στο ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας, αλλά ξέρω δύο πράγματα. Ότι τώρα έχει θέλει να δείχνει ότι είναι παλιά και ότι έχει έναν αέρα υπεράνω και ταυτόχρονα ξέρω ότι δεν πάει τους ακραίους. Όπως και οι ακραίοι δεν την πάνε αυτοί και άλλους από την άλλη πτέρυγα. Η ουσία προφανώς είναι ότι δεν τους πάει το ότι έχει τον αέρα που περιγράφαμε προηγουμένως, απλά μεγένθυνε τη διάθεσή της, την εξωτερήκευσε. Δεν την κράτησε για τον εαυτό της. Θα έλεγε κανείς ότι είναι μια αθώα υπόθεση. Ένας φακός μπορεί να πιάσει μια στιγμιαία στάση που δεν σημαίνει κάτι. Ναι. Αμέλλαντε όμως που λείπει ο Μητσοτάκης από τη συζήτηση, που ως πρωθυπουργός δεν πάει καθόλου. Και οποιαδήποτε άλλη εξήγηση από το ότι ήταν δυσαρεστημένος για τον κύριο Γεωργιάδη είναι χειρότερη. Παράδειγμα, μου είπαν κάποιοι συνάδελφοι ότι είναι μια απαξίωση προς τον Τσίπρα. Άμα είναι αυτό, τότε είναι πολύ χειρότερο για τον κύριο Μητσοτάκη. Εγώ νομίζω ότι απλά δεν του έκανε κέφι, ενώ υπήρχε ένα αναπτυξιακό νομοσχέδιο, να υπάρχει η ατάκα του Γεωργιάδη την προηγούμενη μέρα ότι ο Τσίπρας και ο Πολάκης τα άρπαξαν από την Νοβάρτης με έναν πολύ σκληρό τρόπο, με έναν χυδαίο ουσιαστικά τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο έλειπε. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι και η Ντόρα εξέφρασε ίσως παραπάνω από ό,τι θα ήθελε και αυτή τη δυσαρέσκειά της. Γιώργο, σε ένα πόσο λογικό σου φαίνεται ο πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης που εξελέγει με σημαία την ανάπτυξη να μην δίνει το παρόν στην ψήφιση του αναπτυξιακού νομοσχεδίου? Εγώ, όπως σου έχω ξαναπεί, δεν θέλω να αναιρώ το ρεπορτάζ κανενός συναδέλφου. Μπορεί να είναι και αυτό μια εξήγηση το ότι δεν πήγε το συγκεκριμένο λόγο. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον οι δικές μου πληροφορίες λένε περισσότερο ότι τίνουμε στο ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν παρευρέθη. Ναι. Όχι γιατί φοβάται τον κύριο Τσίπρα, όχι γιατί απαξίωσε τον κύριο Τσίπρα. Τον έχει αντιμετωπίσει αρκετές δεκάδες φορές τον κύριο Τσίπρα, είτε για την Οβάρτης, είτε για τα αναπτυξιακά νομοσχέδια της προηγούμενης κυβέρνησης, είτε για το οτιδήποτε, ακόμα και για το Σκοπιανό. Δεν έχει φοβηθεί κάτι ο κύριος Μητσοτάκης, τουλάχιστον μέσα στη Βουλή, για να συζητήσουμε. Ωστόσο, προκύπτει ένα θέμα με τις δηλώσεις του κύριου Γεωργιάδη, ο οποίος δεν φάνηκε να στηρίζεται από καμία επίσημη δήλωση κανενός βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ προσωπικά, και αν μου έχει ξεφύγει κάποια, διορθώστε με, δεν είδα κανένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ούτε επίσημα, ούτε από τις πηγές της Νέας Δημοκρατίας, να λένε ότι καλό έκανε και το είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Γι' αυτό και αργότερα το απόγευμα προσπάθησε να το εξηγήσει αυτό. Ωστόσο, θα ήθελα να κάνω μια αντιπαραβολή και να πω πώς θα μας φαινόταν αν ο κύριος Μητσοτάκης ήταν εκεί και θα έπρεπε να κληθεί να απαντήσει για τη συγκεκριμένη δήλωση. Μια δήλωση την οποία κεντρικά η κυβέρνηση δεν στήριξε, όχι μόνο δεν στήριξε, ίσα-ίσα μπορώ να σου πω σε ένα βαθμό σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πίεσε για να φύγει από το κάδρο, διότι είχε τέτοιες υποθέσεις να αναδείξει. Άρα λες ότι η δήλωση Γεωργιάδη ανάγκασε τον κύριο Μητσοτάκη να απόσχει τη συζήτηση? Σε ένα βαθμό μπορούμε να πούμε ναι. Συμφωνούμε, δηλαδή. Σας ρωτάω πώς θα φαινόταν ένας πρωθυπουργός, ο οποίος θα έπρεπε να απαντήσει για μια δήλωση την οποία δεν στηρίζει, στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ήταν σίγουρο ότι θα τον εγκαλέσει γι' αυτό. Πάντως, μετά από αυτόν τον προβληματισμό, υπάρχει και η επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, τούκαψε το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, το ερώτημα είναι αν θα του πει κάτι γι' αυτό, αν θα υπάρξει κάποια παρατήρηση. Αυτό θα φανεί. Εδώ τώρα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που ανοίγεις. Ναι. Γιατί τελικά, νομίζω, οι σχέσεις
επίπεδο δεν έχουν να κάνουν με, το, με τη φιλία και με την παρατήρηση. Εκεί πέρα υπάρχουν προσωπικές στρατηγικές. Ίσως είναι ένας από τους λόγους που θα γίνουν πρόορες εκλογές να ξεμπερδέψει με τέτοια πράγματα ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά θα πρέπει να έχει και δικαιολογία. Αυτή προς το παρόν δεν είναι δικαιολογία. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.